Εν αρχής να πούμε το εξής, ότι από την συνεδρίαση που έγινε από του εχθές από τον OPEC Plus, ναι, δεν περιμέναμε κάποια είδηση από αυτή που ξέραμε. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι οι χώρες αυτές δεν θα ενέκριναν την αύξηση της ημερήσιας παραγωγής, το είχαν δηλώσει, μάλιστα το έχουν επεκτείνει και για τους πρώτους μήνες του 2023, χωρίς ακόμα να έχουν ορίσει ποιοι μήνες θα είναι αυτοί. Οπότε ως εκ τούτου από αυτή την μεριά δεν περιμέναμε κάτι νεότερο. Αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε, ακούσαμε. Όσο αφορά τώρα τη δήλωση αυτό, του κυρίου Αυνάτογλου. Αυτό επηρεάζει, ναι, την τιμή. Ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά λίγο πολύ έτσι ζητάω και την κατανόησή σας. Αυτό, ναι, σημαίνει ως είδηση ότι θα υπάρξει ενδεχόμενα μια σταθερότητα στις τιμές ή μια μικρή αυξομοίωση στις τιμές. Αυτό δεν επηρεάζει σε πρώτο πλάνο την Ελλάδα, διότι ούτως ή άλλως το πλαφόν που έχουν βάλει οι χώρες στο ρώσικο πετρέλαιο, σαν Ελλάδα εμείς δεν είμαστε πελάτες του ρώσικου πετρελού, δεν τραβάμε, δεν αντλούμε ούτε το 10 με 15% της παραγωγής που χρειαζόμαστε για τις καταναλώσεις της χώρας. Οπότε αυτό δεν επηρεάζει ούτε το πλαφόν, αλλά ούτε και η δήλωση που βγήκε από τον OPEC Plus για το ότι δεν δέχονται να μπει πλαφόν. Αυτό που επηρεάζει εμάς είναι η καθημερινότητα, δηλαδή μία δήλωση να γίνει, μία συζήτηση να γίνει, αυτό επηρεάζει τη χώρα μας. Είδαμε δηλαδή ότι αυτή την εβδομάδα έστω και λίγο ανεβαίνουν τα καύσιμα, βέβαια δεν είναι ακόμα σε τέτοιο βαθμό που θα τα δούμε στις ταμπέλες και στις αντλίες των πρατηρίων. Όμως αυτό είναι που επηρεάζει επί της ουσίας τη χώρα μας. Τι εννοείται έστω και μία δήλωση να γίνει επηρεάζει τη χώρα μας? Γιατί, κύριε Κουμουλά, συγγνώμη. Επειδή το βαρέλι είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα και μόνο που βγήκε ότι θα γίνει συνάντηση των χωρών του OPEC Plus, αμέσως είδαμε τα χρηματιστήρια να ταρακουνιούνται. Είτε λίγο πάνω είτε λίγο κάτω, υπάρχει μία αναστάτωση, χωρίς να υπάρχει όμως κάτι το ιδιαίτερο, κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Υπάρχει όμως μία αναστάτωση, διότι το βαρέλι χρηματιστηριάζεται σε καθημερινή βάση, αυτό που επηρεάζει τις τιμές των χωρών. Οπότε και μόνο που βγαίνει μία τέτοια συνάντηση, αμέσως τίθεται σε συναγερμή όλα τα χρηματιστήρια και του ελληνικού βεβαίως. Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί εσείς μπορεί να λέτε υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας επηρεάζουν, αλλά την ίδια στιγμή οι πολιτικές αποφάσεις φαίνεται να μας επηρεάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μια αυξομοίωση που μας τρελαίνει στο σύνολό μας, και εμάς ως καταναλωτές και εσάς ως επαγγελματίες. Δεν αυτό είσαστε αμέτωχοι. Αυτό που θα επηρεάζει, κυρία Δουλγεράκη, σίγουρα τη δικιά μας την αγορά είναι ότι όσο μπαίνουμε στο χειμώνα και όσο θα ανεβαίνουν οι ανάγκες για άντληση ενέργειας, είτε αυτό είναι φυσικό αέριο, είτε αυτό είναι ρεύμα, είτε αυτό είναι πετρέλαιο, τότε αυτό είναι που θα επηρεάζει και την τιμή, την ανωδική. Επί της ουσίας, δηλαδή, αυτό είναι που μας ανησυχεί εμάς, ότι όσο θα αυξάνεται η ζήτηση, τόσο θα αυξάνεται και η τιμή. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εμείς μπορεί όμως να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, να κρατήσει τις τιμές σε αυτό το πάγιο αίτημα που κάθε φορά που ερχόμαστε σε συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία λέμε και ξαναλέμε, είτε να βάλει ένα πλαφόν στον ειδικό φόρο, είτε να επιμικρύνει τα 25 λεπτά που είναι μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη από τον κρατικό προϋπολογισμό, να τα επιμικρύνει και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές. Γιατί, όπως σας είχα ξανααναφέρει σε προηγούμενη τηλεφωνική μας συνομιλία, έχει να κάνει με το με την προσφορά και ζήτηση. Όσο θα υπάρχει πιο πολύ η ζήτηση, τόσο θα ανεβαίνει και η τιμή. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες και να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο της θέρμανσης, θα ανεβαίνει και το πετρέλαιο της Κίνας, θα ανεβαίνει και η βενζίνη, αμόλυβδη. Αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει απλά και πρακτικά, έτσι όπως το μεταφράζω ακούγοντας σας, κύριε Κουμουλά, ότι εάν και από το Δεκέμβριο και μετά πάμε στην καινούργια χρονιά, στον Ιανουάριο, στον καινούριο μήνα, δεν κρατήσουν με το πλαφόν εκεί που πρέπει. Θα είναι καταστροφή. Τι είναι?
Θα είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Μάλιστα. Και είναι καταστροφή για όλους μας. Τα 25 λεπτά της επιδότησης που ισχύουν μέχρι τώρα, φανταστείτε το πετρέλαιο θα φτάσει στο το πετρέλαιο της θέρμανσης θα φτάσει στο 1,5 ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένας καταναλωτής που θα μπορεί να ψωνίσει 1,5 ευρώ το λίτρο πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθεί. Όχι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και οι περισσότεροι θα κρυώνουμε μέχρι εκεί νομίζω. Αλλά αυτό είναι καταστροφή και για εμάς από τη μία που θα κρυώνουμε και για εσάς από την άλλη ως επιχειρηματίες. Γι' αυτό είπα πριν από λίγο ότι ούτε εσείς είσαστε απ' έξω από αυτά τα πλήγματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά της ενέργειας. Όπως είπατε σωστά, είναι συγκοινωνούντα δοχεία το ένα με το άλλο και ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, 1η του Δεκέμβρη να λέτε ότι η τιμή ήταν, ας πούμε, για το πετρέλαιο θέρμανσης, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ανάμεσα στο 1,13 και στο 1,15 και δύο μέρες μετά αμέσως ήταν 5 λεπτά η αύξηση. Όταν λέτε όποιος κάνει κάποια δήλωση άμεσα βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η αυξομοίωση, νομίζω ότι αυτό με ξεπερνάει. Αυτό δεν είναι αγορά έτσι όπως παίζεται. Αυτό είναι κάτι άλλο, κύριε Κουμουλά. Αυτά είναι τα πολιτικά παιχνίδια, αυτά είναι τα απόνερα της πανδημίας, αυτά είναι τα χρήματα που έχουν χάσει οι μεγάλες εταιρείες και προσπαθούν να τα ανακτήσουν. Μάλιστα. Παραμένει ωστόσο αυτό που είπατε εσείς ως πρόταση από το δικό σας τον κλάδο να υπάρξει αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που φαίνεται ακόμα πιο επιτακτικά να είναι μονόδρομος, κύριε Κουμουλά, μπας και καταφέρει κάποιος από εμάς κάτι παραπάνω να καταφέρει. Έτσι ακριβώς είναι μονόδρομος αυτό για να προσπαθούμε, για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε, να κρατηθούν έστω οι τιμές σε επίπεδα, όχι χαμηλά, αυτό το έχουμε αποκλείσει, σε επίπεδα βιωσιμότητας των καταναλωτών αλλά και των πρατηριούχων στα πρατήριά τους, στις επιχειρήσεις τους. Μάλιστα. Είναι πραγματικά εφιαλτικό αυτό που είπατε, ότι αν σταματήσει η επιδότηση αυτών των 25 λεπτών θα δούμε εκτόξευση της τιμής και στο 1,5 ευρώ, οπότε δεν θα μπορέσει κανένας από εμάς να βοηθήσει το σπίτι του για να μπορεί να ζεσταθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας και την κρατάω αυτή την πληροφορία. Ναι, διότι συγγνώμη κύριε Βουλγεράκη, όσο και να είναι η επιδότηση από το πετρέλαιο της θέρμανσης και όσοι καταναλωτές το δικαιούνται, θα είναι τέτοια η τιμή του που θα είναι το ποσό ανυπέρβλητο, δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να πληρώνουμε 150 ευρώ για να βάλουμε 100 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης ή να το πω ακόμα πιο ομά για να το καταλάβει ο κόσμος, 5 κανίστρες πετρέλαιο 150 ευρώ που ακούγεται πιο εκοφαντικό και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Με 5 κανίστρες πληρώνεις 150 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δηλαδή θα είναι όλεθρος. Θα είναι όλεθρος και για τον κλάδο μας, θα είναι και για τους καταναλωτές, θα μπουν στο ψυγείο κανονικά. Μάλιστα. Πόσο πάει σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης? Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, όπως σας είπα, ενώ υπάρχουν αυξητικές τάσεις προς το παρόν, εμείς οι πρατηριούχοι και στο σύνολο των συναδέλφων προσπαθούμε να μην τις περνάμε στον καταναλωτή, γιατί αφουγκραζόμαστε την κατάσταση που επικρατεί, οπότε είναι στα επίπεδα του 1 ευρώ και 15 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 18 και 17 και 18, δεν είναι παραπάνω, αλλά να είστε σίγουροι ότι με αυτή την κατάσταση που επικρατεί νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, αν συνεχιστεί αυτό το έστω και καθημερινό μικρό αλλά αυξητικές τάσεις, ότι την επόμενη εβδομάδα ίσως το δούμε λίγο, 1-2 λεπτά λίγο πιο ακριβό από την εβδομάδα που διανύουμε, κυρία Δουλγεράκη. Τον κρατάω αυτό το φόβο σας, έτσι όπως εκφράζεται σήμερα, για να έχουμε και ένα μπούσουλα, να μπορούμε και να προχωράμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Αμόλυβδοι και κίνησης τι κάνουν σήμερα? Στην βενζίνη την αμόλυβδη είμαστε ακόμη κάτω από τα 2 ευρώ. Είμαστε κάπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά με 1 ευρώ και 97 λεπτά. Πάντα μιλάμε για τα πρατήρια της πόλης του Ηρακλείου. Εκτός Ηρακλείου ίσως να τα βρούμε 2-3 λεπτά πιο ακριβά, όχι παραπάνω. Mm-hmm. Και το πετρέλαιο της κίνησης είναι μεταξύ 1 ευρώ και 85 με 1 ευρώ και 90 λεπτά. Τηρουμένων των αναλογιών, οι τιμές είναι ακόμα υποφερτές. Ελπίζουμε να συνεχιστεί σε αυτό το μοτίβο, αλλά όσο θα υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και περιραίουσα ατμόσφαιρα και όσο αφορά
το θέμα με τον ΟΠΕΚ Plus. Και όσο αφορά το θέμα με το εμπάρκο που έχουν βάλει στην τιμή, που εμάς αυτό ξανατονίζω δεν μας επηρεάζει, διότι εμείς δεν είμαστε πελάτες του ρώσικου πετρελαίου, οπότε σαν Ελλάδα δεν μπορεί να μας επηρεάσει, αλλά να μην το χρησιμοποιούμε κιόλα αυτό, ούτως ώστε τεχνιέντος να αυξάνουμε τις τιμές, και δεν το λέω εμείς ο κλάδος, ενώ γενικότερα σαν απόφαση πολιτική και ως κυβέρνηση. Χώρα, τα είπατε όλα, έτσι ακριβώς, τα είπατε όλα κύριε Κουμουλά. Ναι, να μην το χρησιμοποιούμε ότι αυτό είναι μια αιτία για να αυξηθούν. Σαν χώρα εμείς δεν είμαστε πελάτες του ρώσικου πετρελαίου. Νομίζω ότι τα είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ποιες είναι οι αποφάσεις και πώς κινείται η αγορά των καυσίμων, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται και πώς η αγορά λειτουργεί. Αλλιώς ήθελα να το πω, αλλά άμεσα το διορθώνω και το τσακώνω και το μαζεύω, γιατί ξέρετε ότι κάποιοι μπορεί να μας στήσουν και τους δύο στον τοίχο. Κύριε Κουμουλά, εγώ θυμάμαι και κάτι που στο παρελθόν είχατε δηλώσει στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, όταν σας είχα ρωτήσει περί ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν θυμάστε, είχατε πει, μα πώς από την άλλη, που το αίτημά μας είναι πάγιο και σήμερα το επαναλαμβάνετε, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είχατε πει από την άλλη και είχατε εκφράσει την επιφυλακτικότητα και το φόβο ότι δεν είναι και κάτι εύκολο να γίνει, γιατί από εκεί βάζει λεφτά στα ταμεία και κάνει την επιδοματική πολιτική. Συμφωνώ. Αυτό είναι ο λόγος, το έχουν πει, το έχουν αποδεχτεί, το έχουν συμφωνήσει. Είναι δεδομένο αυτό. Όμως απ' την άλλη υπάρχουν και κάποια κονδύλια που μπορείς να τα απορροφήσεις και να τα χρησιμοποιήσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχουν τρόποι, μηχανισμοί που μπορούν να βρεθούν ούτως ώστε να βρει το Υπουργείο Οικονομικών χρήματα για να μπορεί να τα ρίξει στην επιδότηση του φόρου κατανάλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για την κουβέντα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Δουλγεράκη. Καλή σας ημέρα.